ελεύθερε ακόμα Αθήνε. Έλληνες, οι Γερμανοί εισβολείς ευρίσκονται εις τα πρόθυρα των Αθηνών. Αδέλφια, κρατήστε καλά μέσα στην ψυχή σας το πνεύμα του μετόπου. Έλληνες, ψηλά τις καρδιές. Ο πολεμός μας συνεχίζεται και θα συνεχιστεί μέχρι της τελικής νίκης. Ανάμεσά μας, ανάμεσα σε εσάς και σε μένα, κύριε Τσίπρα, μία μονομαχία προσωπικού και πολιτικού ήθους. Εγώ στην πρόσκληση για μονομαχία ένα θα απαντήσω. Κύριε Βενιζέλε, δώσατε την ευκαιρία να σας αποκαλύψω για ποιο λόγο πήγα στο Τέξας, για να μάθω πώς μονομαχούν στο Ελπάσο. Στη μονομαχία, λοιπόν, θα είμαι παρόν. Γεια σας φίλες και φίλοι, καλή εβδομάδα σε όλους, μονομαχία στο Ελπάσο και θέατρο του παραλού. Κυρίες και κύριοι, τα τελευταία 24 ώρα, δεν ξέρω αν έχετε αντιληφθεί, μέσα στη Βουλή και έξω από τη Βουλή έχουμε ένα θέατρο του παραλόγου. Πρώτον, γιατί δεν κατετέθη μορφή όταν εισέβαλε, αν θέλετε, το μαύρο στην οθόνη της ΕΡΤ. Όταν κατελήφθη η οθόνη της ΕΡΤ, και έγινε χαμός σε όλη την Ευρώπη ότι έκλεισε μια δημόσια τηλεόραση από τη μια στιγμή στην άλλη, κατέβηκε ένα τρελές, γιατί δεν έγινε. Αναρωτήθηκα και τότε στο ραδιόφωνο γιατί δεν έγινε μια πρόταση δυσπιστίας. Μομφή. Μετά υπήρξαν και άλλα γεγονότα, φίλες και φίλοι. Και να σας πω και κάτι. Τώρα, πριν από μερικές μέρες, οι άνθρωποι που ήταν στην ΕΡΤ μίλησαν στο ΚΡΑΣ που κυκλοφορεί στα περίπτερα. Και είπαν οι άνθρωποι, αν θέλετε, είχαν μια κραυγή αγωνίας μέσα στην ομίχλη, γιατί ήξεραν ότι θα μπουν τα μάτα από ώρα σε ώρα. Δεν υπήρχε κανένας σε αυτή την επικράτεια που να μην καταλαβαίνει ότι αυτό το κτίριο θα ανακαταληφθεί από τον κύριο Δένδια. Καλησπέρα, κύριε Δένδια. Όλοι το ήξεραν. Έγινε λοιπόν μια συζήτηση στη Βουλή για να μετρήσουμε δυνάμεις, για να δούμε δηλαδή εκεί τι συμβαίνει στο χώρο το κυβερνητικό, το δικοματικό, τι συμβαίνει, αν θέλετε, στο χώρο της αντιπολίτευσης. Ο κύριος Τσίπρας πήγε στη Βουλή, είναι καλός ομιλητής. Εγώ όμως δεν κατάλαβα κάτι. Γιατί κάνεις την πρόταση δυσπιστίας όταν ξέρεις ότι ο άλλος θα σου πει ότι έρχεσαι από το Τέξας, όπου εκεί εδήλωσες ότι δεν μπορεί να φύγεις από τον Ευρώ και την Ευρωζώνη. Εκεί εδήλωσες όσα έχουν δηλώσει όλες οι κυβερνήσεις που ψήφισαν όλα τα μνημόνια. Όταν λοιπόν έχεις πάει στο Τέξας και έχεις κάνει μία ομιλία, πολύ καλά τοποθετημένη ομιλία, αλλά με τα επιχειρήματα όλων εκείνων από τον Παπανδρέου μέχρι σήμερα που ψήφισαν τα μνημόνια, μπαίνεις μες στη Βουλή, δεν καταλαβαίνεις ότι ο Σαμαράς θα έχει ως άξονα της ομιλίας του την επίσκεψη και την ομιλία στο Τέξας. Δεν μπορεί να μην το καταλαβαίνεις. Αν δεν το καταλαβαίνεις, κάτι συμβαίνει. Αλλά εγώ είμαι σίγουρος ότι το καταλαβαίνεις. Αν όμως το έχεις καταλάβει, τότε γιατί την κάνεις τη μορφή και την ομιλία. Του δίνεις πάσα.
Θέλεις να ζήσεις και να πάει πιο κάτω η κυβέρνησή του σε χρόνο που να σε βολεύει για να τον αλλάξεις την εξουσία μόνος σου ή με συγκυβέρνηση το πιθανότερο? Είναι ερωτήματα εύλογα. Τα έλεγαν χθες, με παίρναν στο τηλέφωνο φίλοι μου. Γιατί την κάνεις δηλαδή τη συζήτηση στη Βουλή, αφού θα του πεις μία από τα ίδια, ότι απέτυχε, ότι υπάρχει ανθρωπιστική κρίση, ότι εδώ στην Ελλάδα είμαστε πλέον ένας πληθυσμός που το ένα τμήμα, το μεγαλύτερο, έχει φτωχοποιηθεί. Και εκείνος θα σου πει, γιατί τα λες αυτά ρε φίλε, αφού μόλις ήρθες απ' έξω και σε αμερικανικό περιβάλλον είπες ό,τι έλεγε ο Παπανδρέου, ο Παπαδήμος, εγώ, ο Παπακωνσταντίνου, όλοι. Ότι θα έχουμε bank run, ότι θα έχουμε φυγή κεφαλαίων, ότι θα έχουμε φυγή του κόσμου στο εξωτερικό, ότι με ένα χαλαρό νόμισμα θα προκύψουν παρενέργειες τεράστιες, ότι δεν μπορεί να ελεγχθεί. Ό,τι ήθελε να ακούσει η συστοιχία τραπεζών της Goldman Sachs, το άκουσα από σένα στο Τέξας. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Μην κοροϊδευόμαστε. Εγώ, όπως ξέρετε, συμπαθώ πολύ τον νεαρό και θεωρώ ότι είναι μια πολιτική ελπίδα και λόγω ηλικίας και το γεγονός ότι η απειρία του είναι και το προσόν του. Ναι, είναι προσόν να είσαι άπειρος σε μια εποχή όπου στη Βουλή των Ελλήνων άκουγα να λέει ο ένας τον άλλον υπονοούμενα ότι είναι πολιτική εταιρεία παύλα συμμορία. Του λέει, ας πούμε, ο Βενιζέλος του νεαρού και βγήκες και νωρίς-νωρίς στην πιάτσα. Δηλαδή ότι τα παίρνεις. Αυτό του είπε. Ότι έχεις βρει συμφέροντα, ταυτίζεσαι μαζί τους και τα παίρνεις. Δεν απάντησε επί του βασικού ερωτήματος που έθεσε ο Τσίπρας. Όχι, του είπε, θα γίνει μια μονομαχία ήθους. Θα γίνει μια μονομαχία διαδρομών. Θα δείξουμε τις διαδρομές μας. Εγώ ο καθηγητής του συνταγματικού δικαίου και εσύ ο νεαρός. Θα δείξουμε τις διαδρομές μας όταν φτάσουμε στην Εξεταστική Επιτροπή, για την οποία ακόμη δεν καίγομαι, δεν μου την έχεις καταθέσει. Και του λέει, ναι, αλλά για το νομοσχέδιο της Ελευσίνας. Η μυρωδιά, κυρίες και κύριοι, βρώμα, η μπόχα, όζει η Βουλή των Ελλήνων, όζει. Εν καιρό κατοχής και μνημονίου, με στρατεύματα κατοχής και ύπατη αρμοστία στην Αθήνα, όζει, όζει. Ένα φοβερό πράγμα. Ο ένας να αφήνει υπονοούμενο για τον άλλον. Ναι. Και βέβαια, το ερώτημα είναι αυτό. Πιστεύετε ότι κέρδισε ο Τσίπρας στη χθεσινή μονομαχία ή κέρδισε ο Σαμαράς? Εγώ πιστεύω ότι ο Σαμαράς πήρε φιλή ζωής από τον Τσίπρα. Ρουφιχτό, στο στόμα, γλωσσόφυλλο. Διότι έχασε την κυρία Τσάγκρη ο κυβερνητικός συνασπισμός, αλλά η κυρία Τσάγκρη είχε εκδηλωθεί εδώ και καιρό. Το ξέρανε και οι υπεύθυνοι στο Πασόκ και οι ρουφιάνοι, αν θέλετε, μέσα στα πολιτικά, μέσα στους πολιτικούς διαδρόμους, και οι δημοσιογράφοι το λέγανε ότι αν δεν έφευγε τώρα, θα έφευγε με το νομοσχέδιο το φορολογικό μετά. Ήταν έτοιμη, ήταν η Πατμόν η κυρία. Από εκεί και πέρα είναι η Πατμόν, από ό,τι μου λένε, και ο Κάσης. Κάσης ή κύριος Κασής. Κύριος Κάσης του Πασόκ είναι η Πατμόν. Ο άνθρωπος δηλώνει. Κάσης. Κασής. Αυτός δηλώνει ότι αν δεν φύγει τώρα, φύγει μεθαύριο. Καταλάβατε. Αυτή είναι η ιστορία όλη. Θέλω επίσης να σας πω, φίλε και φίλοι, θα ακούσετε πολλά στα δελτία ειδήσεων. Πρέπει να αποφλοιώνουμε την πραγματικότητα. Ο ΣΥΡΙΖΑ κέρδισε την απώλεια. Μόνο. Κατά τη γνώμη μου. Τώρα θα μου πείτε κι εσείς στο ερώτημα που θέτω. Ο ΣΥΡΙΖΑ κέρδισε ότι μειώθηκε. Έγιναν 154 και με τον Κακλαμάνη από το σπίτι. Κάτι δεν μ' αρέσει με την έννοια. Εντάξει, ασθενής ήταν, να γίνει καλά περαστικά του. Σιδερένιος, αλλά έστειλε μια επιστολή, τώρα ψηφίζω, αλλά ξέρετε την άλλη φορά μπορεί να ασθενήσω και να μην φτάσει επιστολή. Αυτά γίνονται στην πολιτική. 153 τους έχω εγώ. Και μπροστά μια σειρά από νομοσχέδια και μέτρα εναντίον του ελληνικού λαού. Εχθές άκουσα επίσης και διάφορες ανοησίες. Άκουσα ανοησίες ότι, παραδείγματος χάρη, το 16, εγώ δεν προσπαθώ να βρω την ημερομηνία ή το χρόνο όπου να σταντάρω τι λέει αυτή η κυβέρνηση. Τη μια μέρα βγαίνει ο Σαμαράς, λέει το 20. Την άλλη βγαίνει, λέει το 22. Ο Στουρνάρας το έχει πάει στο 15-16. Κάποιοι λένε, χτες άκουσα, στο 14 είμαστε στα πάνω μας. Λέω, ορμάτε. Αφού στο 14 είμαστε στα πάνω μας, δηλαδή σε μερικούς μήνες, ορμάτε. Γεγονός είναι, για να πάω και στο ρεπορτάζ, γεγονός είναι, φίλες και φίλοι,
ότι ο Σαμαράς πήρε ένα φιλί ζωής. Δηλαδή, για μερικούς μήνες, τουλάχιστον μέχρι τις ευρωεκλογές, δεν πρόκειται ουσιαστικά να ενοχληθεί, εκτός αν πέσει από Σιμπηλίδη. Όπως έριξε εκείνος το Μητσοτάκη το 1993. Και όταν λέω Σιμπηλίδη, ο Σιμπηλίδης θα έχει μια ιδιαίτερη περίπτωση με την οποία θα ασχοληθώ ένα βράδυ σε μία από τις εκπομπές ή στην απαγορευμένη ζώνη, στον ελεύθερο σκοπευτή. Αλλά, να, μπορεί να φιλορροήσει το Πασόκ. Δηλαδή, να βγάλουν μερικά εξανθήματα κάποιοι οι οποίοι είναι με την αγριομουσμουλιά, όπως τη λένε, με την ελιά, ή θέλουν να προσχωρήσουν, να πάρουν λίγο άρωμα από Κουμουνδούρου, να κατέβουν προς τα κάτω, δηλαδή στις λαϊκές γειτονιές. Κάποιοι που θέλουν να δείξουν στον κόσμο τους ότι δεν μπορούμε να παραμείνουμε άλλο. Οπότε το 153-154 έγινε 152. Μετά σου φέρνει η Τρόικα κάτι άλλο και γίνεται 151. Και μετά μπορεί ένας εκδότης, ένας εργολάβος, κάποιος που δεν θα πάρει τη δουλειά, γιατί εδώ πέρα λιμένονται την περιοχή υπό οι οικονομικές συμμορίες παράλληλα με τις πολιτικές, και να γίνουν 150 και να πούμε goodbye, πάμε σε εκλογές. Όπως και να έχει, πάντως, κατά τη γνώμη μου, μπορεί να κάνω και λάθος, πήρε φυλάκι ζωής. Δεν ξέρω αν μπορούμε να μιλήσουμε τώρα με την... Έχω μια περίπτωση με την κυρία Μουρουζίδου. Η κυρία Τάνια Μουρουζίδου είναι ιδιοκτήτρια σπιτιού, το οποίο κατασχέθηκε, φίλες και φίλοι, για οφειλή 1.700 ευρώ σε κοινόχρηστα. Επειδή εδώ σας έχω πει ότι παρουσιάζουμε ένα άλλο δελτίο, εμείς μάλλον θα λέγα μια προδελτιακή εκπομπή με εκπλήξεις σε μια Ελλάδα κατοχής, κατοχική. Πάμε πρώτα να δούμε ένα βίντεο, παρακαλώ την κυρία Ζαρακίλ, να δούμε το βιντεάκι αυτό. Μας βγάζουν στο πληστηριασμό. Ήδη από τα κοινόχρηστα για 1.155, κοιτάλα λίγο, γυναικώς είναι όλα μαζί, 1.700 ευρώ, μας βγάζουν σπίτι στο πληστηριασμό. Και χτυπάν οι ίδιοι από τα κοινόχρηστα, γιατί από την αρχή μου είπε, λέει φέρ τα λεφτά, και μετά έρχεται και λέει, δεν θέλω τα λεφτά, θέλω το σπίτι σου. Το έχει το σπίτι μου στο μάτι, δηλαδή, από την αρχή. Και χτύπησε με 60 χιλάρικα. Το σπίτι που είναι αξίες 140 χιλάρικα, δηλαδή. Χρωστούσα και 1.500 ευρώ στο ρεύμα. Πήγα, έκανα διακανονισμό. Οι άλλοι άνθρωποι καταλαβαίνουν. Γιατί αυτό δεν μπορούσαν να συμφωνήσουν στο κάτι, έστω. Και στο τέλος πήγαμε με τον δικηγόρο, μάζεψα. Μου είπαν ότι δικαστικά έξοδα όλα μαζί 5 χιλάρικα. Τα πούλησα τα χρυσά, τα έβγαλα όλα ό,τι μπορούσα. Μάζεψα αυτά τα 5 χιλάρικα, μου βοήθησαν και άνθρωποι, μου έδωσαν δανεικά. Πήγα 5 χιλιάρικα και αυτοί είπαν, εμείς δεν θέλουμε τα λεφτά. Εμείς θέλουμε το σπίτι. Μας πέταξαν, όταν λέω πέταξαν, μας πέταξαν σαν γατιά έξω. Τα παιδιά μαζί μου ήταν έξω μέχρι 11 η ώρα το βράδυ. Ούτε έφαγαν, ούτε τίποτα. Βοηθούσαν ξένα παιδιά να βγάλουμε τα πράγματα. Βγάζαμε, αν μπορούσατε να δείτε τι γινόταν, δεν μπορεί να πιστέψει κανένας. Πρώτης κατοικίας έγινε κατάσκηση, δεν μπορώ να καταλάβω ποιος λαδώθηκε, τι έγινε, γιατί μου είπαν δεν μπορούν να σε βγάλουν έξω και στο τέλος με κορόδεψαν, δηλαδή ούτε μπορούσα να επιστρέψω πίσω, ό,τι έκανα και την έτριχα, ήταν πλέον αργά. Αυτή είναι η πεθαρά μου, μας καλαδέχτηκε προς το παρόν, αλλά πού να πάμε, να, τα πράγματα είναι όλα έξω. Πού να χωρέσουμε, αυτή είχε τη δικιά της οικογένεια, εμείς τι θα κάνουμε. Πρέπει ο κόσμος να σκεφτεί, σήμερα δικό μου σπίτι, αύριο μπορεί να είναι κανένα άλλο νου. Τρεις τράπεζες χρωστάμε. Πώς γίνεται να μην πάρουν τράπεζες, να πληρωθεί αυτό το σπίτι και πρώτη κατοικία να παίρνετε. Πώς γίνεται. Θέλω να μάθω τι γίνεται ακριβώς. Υπάρχει νόμος τελικά ή δεν υπάρχει στην Ελλάδα νόμος. Υπάρχει νόμος τελικά. Κυρίες και κύριοι, αυτό είναι ιδιωτική διαφορά. Δεν είναι διαφορά της κυρίας με το κράτος. Προφανώς προέκυψε από τους άλλους εκεί ενίκους, οι οποίοι πήγαν στα δικαστήρια και το δικαστήριο μου κάνει εντύπωση. Ρε παιδιά, να ηρεμήσουμε λίγο στην Ελλάδα. Όταν για 1.700 ευρώ βγαίνει η πρώτη κατοικία στο Σφυρί, επειδή η κυρία χρωστάει κοινόχρηστα, πρέπει να ηρεμήσουμε. Θα μου πει ένας δικαστής σεβαστός των Αθηνών ή της περιφέρειας ότι ντούρα λεξ σετ λεξ. Σκληρός ο νόμος, αλλά νόμος. Αλλά ρε παιδιά, για 1.700 ευρώ. Να βγαίνει η κυρία, δηλαδή, έτσι, την έχουμε την κυρία Μουρουζίδου. Εδώ είμαι κοντά σας. Κυρία Τάνια Μουρουζίδου, πείτε μου κάτι. Αυτά τα 1.700 ευρώ, πόσους μήνες τα χρωστούσατε?
Αυτά τα 1.700 ευρώ δεν ήταν 1.700 από την αρχή. Αυτό ήταν από την αρχή η πρώτη δόση. Ήταν... Πόσα δίνετε, 70 ευρώ το μήνα, 80, πόσα δίνετε. 70, είναι, μιλάμε 300 και 320 ευρώ το μήνα έβγαινε τα κοινόχρηστα. Α, μάλιστα. Γι' αυτό σηκωθήκαμε, γιατί ήταν, πήγαινα, γιατί δεν ήταν σωστά. Κάτι, δεν μπορώ να το πω ότι κλέψιμο, αλλά έγραφαν κάτι παραπάνω. Ποιος πήγε, πήγε, κυρία μου, ποιος πήγε στη δικαιοσύνη, ποιος σας πήγε στη δικαιοσύνη, ο διαχειριστής? Ναι, ίδιος ο διαχειριστής. Ναι, και εκεί ο δικαστής έβγαλε απόφαση να σας πάρουν το σπίτι, να το πουλήσουν το σπίτι σας για να πληρωθούν τα κοινόχρηστα της πολυκατοικίας στην οποία ανήκει το σπίτι. Έλα Παναγία μου, αυτό συνέβη? Αυτό που συνέβη, αυτό βλέπετε. Μάλιστα, βγήκε δηλαδή. Τώρα που έχετε πάει, έχετε κάνει έφεση? Ναι, τι κάνουμε έφεση τώρα. Βρήκαμε ένα δικηγόρο, γιατί από την αρχή δεν μπορούσαμε, δεν υπάρχουν λεφτά. Δέχτηκε ένας δικηγόρος ο Πάρκας Γιάννης. Αυτός είναι δεύτερο. Χωρίς λεφτά, πώς να σας πάρει ο δικηγόρος, έτσι είναι, ναι. Να λαμβάνει αυτή την υπόθεση και τώρα θα δούμε. Τι θα κάνουμε? Ναι. Αυτοί που σας πήγαν στα δικαστήρια τώρα σπέβδουν να βγάλουν το σπίτι στο σφυρί? Δεν νομίζω, θα πρέπει να περιμένουν την έφεση, έτσι δεν είναι? Το έβγαλαν. Οι σπίτι ήδη πήραν, δηλαδή χτύπησαν το σπίτι, πλήρωσαν ήδη με 60 χιλάρικα. Το βγάλαν το σπίτι στο σφυρί? Βεβαίως, το βγάλαν το σπίτι μας. Αλλά μάλιστα, προσπαθώ τώρα να κάνω αίτηση για να μπορώ να πάω πάλι δικαστικά νόμιμα. Α, νόμιμα. Και... πείτε μου, όχι γιατί καθίστε για να το τακτοποιήσω, γιατί αυτό είναι και πολύ χοντρό. Πείτε μου, το βγάλανε, πήραν τα 1.700 και τα υπόλοιπα ποιος τα πήρε, η τράπεζα? Ίδια. Όχι, όχι, η ίδια. Ποιος, η ίδια? Αυτοί εσείς πήραν, επειδή με δικαστικά έξοδα ανέβηκε ο ποσοστό μέχρι 5 χιλάρικα. Και τα υπόλοιπα τα πήρε αυτοί. Εγώ ναι, τους πήγα και τα 5, ούτε στα 5 δέχτηκαν. Και αυτοί πήγαν στο πληστηριασμό και ήδη ο διαχειριστής πλήρωσε 60 χιλιάρικα η ακρίβεια και είπε, εγώ στο είπα θα το πάρω και το πήρα το σπίτι σου. Μάλιστα, για να καταλάβουμε δηλαδή, βγήκε το σπίτι, αγοράστηκε στο πληστηριασμό το σπίτι, έτσι? Ναι, βεβαίως, ήδη ο διαχειριστής. Εσύ στο χέρι σου τι πήρες που σου πουλήσαν το σπίτι? Τίποτα, απολύτως, τι να πάρω, πώς να πάρω στα χέρια μου, που χρωστάω στις τρεις τράπεζες? Α, με αυτό εκεί κατέληξε. Άρα είχα δίκιο. Μετά ήρθαν οι τράπεζες και σου πήραν το σπίτι, τα λεφτά μάλλον. Τα λεφτά. Μία τράπεζα μόνο ήταν. Πάρα πολύ ωραία δικαιοσύνη δουλεύει στην Ελλάδα. Πολύ ωραία δικαιοσύνη. Μ' αρέσει. Τι να κάνει και η μία τράπεζα που πληρώθηκε. Οι υπόλοιπες δεν πληρώθηκε καμία όσο έχω εγώ πληροφορίες. Α, μία πληρώθηκε μόνο που έσπεσε. Μόνο η μία πληρώθηκε, ναι. Και από ό,τι βλέπω δεν έχεις και πληροφορίες ούτε πώς σου πήραν το σπίτι, ούτε ποιοι πήραν τα λεφτά. Όχι το σπίτι, για την πόλη στο σπίτι. Τα χιλιάρικα, αλλά οι άλλοι δεν πληρώθηκαν. Και κανένα τώρα που μένεις εσύ με την οικογένειά σου. Δεν πήγαν στο κοινόχρηστο το ποσοστό. Μπράβο. Δηλαδή πήραν το σπίτι. Πού είναι ο συνήγορος του πολίτη σε αυτή την περίπτωση, τι μου φταίει θα μου πεις? Να σου πω, εκεί στην περιοχή σου στην Ξάνθη. Ναι. Έχει συνήγορο του πολίτη, το ξέρεις καθόλου? Δεν το ξέρεις? Αυτό ψάχναμε να βρούμε όταν ξεκίνησα να... Δεν το ξέρεις το συνήγορο εκεί του πολίτη, δεν υπάρχει. Κανένας δεν μου βοήθησε από την αρχή, κανένας δεν μου είπε τίποτα. Πήγα να βρω στο συνήγορο τον πολίτη, μου είπαν ότι μία δικαιούμε, μία δεν δικαιούμε και έμενα στα κρύα το λωτρό που λέμε. Και με δόξα τω Θεώ τώρα βρήκα ένα δικηγόρο που είπε ο να δικηγόρος πήρε λεφτά, ο δικηγόρος ο άνθρωπος. Αυτός ο άνθρωπος τώρα μου είπε, όσο πήρε αυτή την υπόθεση, μου είπε δεν θα πάρω φράγκο. Μάλιστα. Μου είπε ότι θα με βοηθήσει. Θα σε βοηθήσει, θα κάνει έφεση δηλαδή, και αν ξαναβρεις το σπίτι, ο νέος ιδιοκτήτης που πλήρωσε τα λεφτά το πήρε το σπίτι, έτσι βγήκες εσύ. Πήγε, ναι, το πήρε. Αυτό είναι, ναι. Ελλάδα το μεγαλείο σου. Ευχαριστώ πολύ κυρία Μουρουζίδου. Ναι, και άλλο να σας πω, καλή τύχη. Πάνω και όλα, καλή τύχη να σας πω, ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρίες και κύριοι, κοντά σας σήμερα εδώ έχω τον κύριο Δημήτρη Στρατούλη, βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Μιχάλη Ταμήλο, βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, την κυρία Ελένη, την κυρία Έλληνα Κουντουρά, βουλευτή των Ανεξαρτήτων Ελλήνων. Καλησπέρα. Επίσης το φίλο μου τον Σωτήρη τον Μπότσαρη που είναι κάθε μέρα εδώ στην εκπομπή και την επιμελείται. Θα πάμε στο ποιος κέρδισε τελικά από αυτό το πράγμα που είδατε στη Βουλή. Κάτσατε και το είδατε.
Είσαι και νεαρός και έχεις βγει στην πιάτσα από νέος και θα δούμε τις διαδρομές τις δικές σου και τις δικές μου και τι ρολοπαίζεις. Και αυτό και τι είπες στο Τέξας, γύρισα από το Τέξας, θα το κάνουμε Ελπάσο, όχι Ελπάσο για ένα τρίπιο δολάριο. Πάμε διαλυματάκι και επιστρέφω. Εξυπηρέτηση δεν ήταν ποτέ τόσο προσωπική. Personal Banking από τη Eurobank. Η υπηρεσία που απολαμβάνουν ήδη 100.000 πελάτες μας και προσφέρει υψηλού επίπεδου εξυπηρέτηση και πλήθος επιλογών για την επίτευξη των στόχων σας. Συζητήστε με ένα στέλεχος Personal Banking και δημιουργήστε νέες προοπτικές για το αύριο. Eurobank. Υπεύθυνα δίπλα σας. Δεν είναι κρίμα να σας τρώει τα λεφτά το ακριβό πετρέλαιο? Επιλέξτε φυσικό αέριο για 38% οικονομία στη θέρμανση. Συνδεθείτε τώρα και κερδίστε άτοκη χρηματοδότηση της εγκατάστασης θέρμανσης στην πολυκατοικία σας και δώρο τα τέλη σύνδεσης. Καλέστε σήμερα το 1133 και αρπάξτε την ευκαιρία. Φυσικό αέριο Αττικής. Δείτε το ζεστά. Πόνος στους μύες και στις αρθρώσεις? Ναπροζίν Gel. Τοπικό αναλγητικό αντιφλεγμονώδες. Στοχεύει στον πόνο, δρά στον πόνο. Ναπροζίν Gel. Απελευθερώνει τις κινήσεις σας. Festina, official timekeeper, Tour de France. Bonjour, mon ami. Bonjour, madame. Βελτιώθηκε στα γαλλικά? Στα γαλλικά όχι, αλλά στα αλλαντικά. Γκουρμέ. Εν Ελλάδη γκουρμέ. Ζαμπόν. Α, για καθηγήτρια σας βρίσκω αδιάβαστη. Και γαλοπούλα ψητή γκουρμέ. Και τώρα και νέα γαλοπούλα καπνιστή γκουρμέ. Μοναδικές απολαύσεις γκουρμέ εν Ελλάδη. Με ατόφιο, ζουμερό φιλέτο, μαριναρισμένο σε ελαιόλαδο με αρωματικά βότανα. Ζητήστε τα με το όνομά τους. Εν Ελλάδη γκουρμέ. Και θα με θυμηθείτε. Συχνά οι γυναίκες στην κλιμακτήριο υποφέρουν από κολπική ξηρότητα. Κολπικά Gel Xenofit καταπολεμούν την ξηρότητα και τα συμπτώματα της κολπίτιδας. Τώρα λοσιόν καθαρισμού και βελούδινο λάδι Xenofit για την περιποίηση της ευαίσθητης περιοχής. Body Move, η ελληνική βερσιόν του αθλητικού νεανικού ρούχου. Μοντέρνο, ποιοτικό, βαμβακερό. Σε μεγάλη ποικιλία και τιμέ σοκ. Η ελληνική μόδα έχει όνομα. Body Move. Τα δύσκολα καλέστε 96195. Πανελλήνιος Οργανισμός Μονώσεων. Για κάθε πρόβλημα στεγανοποίησης, για κάθε θερμομόνωση, για κάθε κτίριο. Με 20 χρόνια γραπτή εγγύηση. ΠΑΟΜ. Πανελλήνιος Οργανισμός Μονώσεων. 96195. Μήπως δεν ακούτε καλά? Μήπως αισθάνεστε βουλωμένα τα αυτιά σας? Μήπως δεν έχετε ακούσει το Ωτοζάν? Ωτοζάν. Φυσικές οτικές σταγόνες με βιολογικά συστατικά απομακρύνουν το κερί από τα αυτιά και σας βοηθούν να ακούτε καλύτερα. Ωτοζάν σπρέι αποτρέπει τη δημιουργία βύσματος, αντικαθιστά τις μπατονέτες και είναι ιδανικό για την καθημερινή υγιεινή των αυτιών. Ωτοζάν. Βάλτε το καλά στα αυτιά σας. Και Ωτοζάν Nasal Spray ελευθερώνει την αναπνοή. Μαζεμένο στον Πειραιά. 60 χρόνια δίνει το σπίτι με χαλιά, μοκέτες, κουτί. Είναι σε κλασικά και μοντέρνα σχέδια στις καλύτερες τιμές. Μαζεμένος. Ετωλικού 77 Πειραιάς. Το μυστικό του Ακάκιου το φυλάω εδώ. Είναι η Μίσκο γιατί διαλέγει τα καλύτερα ελληνικά σιτάρια. Ακάκιε, μην ξεχάσεις τα μακαρόνια να είναι Μίσκο. Πορτοκάλι ή ροδάκινο? Και τα δύο. Νέα αγαπημένη είδη με πορτοκάλια Πελοποννήσου και ροδάκινα Μακεδονίας. Και σε αναψυκτικό. Δεν είναι κρίμα να σας τρώει τα λεφτά το ακριβό πετρέλαιο? Επιλέξτε φυσικό αέριο για 38% οικονομία στη θέρμανση. Συνδεθείτε τώρα και κερδίστε άτοκη χρηματοδότηση της εγκατάστασης θέρμανσης στην πολυκατοικία σας και δώρο τα τέλη σύνδεσης. Καλέστε σήμερα το 1133 και αρπάξτε την ευκαιρία. Φυσικό αέριο Αττικής. Δείτε το ζεστά. We'll be right back.
κυβέρνηση, κυρίες και κύριοι, δεν έπεσε. Η κυβέρνηση έχασε μία βουλευτίνα, την κυρία Τσάγκρη, η οποία θα έλεγα ότι ήταν σίγουρο ότι θα φύγει ή σε αυτή την ψηφοφορία ή στην επόμενη. Η κοπέλα του είχε πει καμιά δεκαριά φορές. Το Πασόκ ήταν προετοιμασμένο ότι θα φιλορροήσει ξανά. Και ο κύριος Σαμαράς όμως βρήκε μια ευκαιρία χθες να επιτεθεί εναντίον του κυρίου Τσίπρα και να του πει στα ίσια ότι κύριε Τσίπρα, εσύ όταν περνάς τα σύνορα και πας στο εξωτερικό, λες πράγματα που έχουν πει όλοι οι μνημονιάκηδες. Όλες οι κυβερνήσεις που ψήφισαν το μνημόνιο. Είπες ότι δεν πρόκειται να φύγεις από την Ευρωζώνη για το ευρώ. Είπες ότι η υπόθεση ενός χαλαρού νομίσματος θα φέρει δυσμενέστατες παρενέργειες. Bank run. Φυγή κεφαλαίων και ανθρώπων. Δεν είναι διαχειρίσιμο πράγμα. Πού το είπες? Άκουγες στο Τέξας, η Goldman Sachs, η Merrill Lynch, η JP Morgan. Όλοι ακούγανε. Ο Σαμαρά λοιπόν βρήκε ευκαιρία χθες και θα μου επιτρέψει να σας πω και τη δική μου εκτίμηση, ανεξάρτητα από τη δική σας, έβαλε γκολ. Έβαλε γκολ γιατί το επικοινώνησε. Εχθές περιμένα να δουν το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας ο κόσμος. Ο Σαμαράς περίμενε στο τέλος 12 παρά 2, 12 και 2, 12 και 3 και το επικοινώνησε εκείνη την ώρα. Του είπε δηλαδή ότι εντός των συνόρων είσαι διαφορετικός. Εκτός των συνόρων όταν βγαίνεις είσαι ένα άλλο πράγμα. Τελικά βρες τι είσαι. Απ' την άλλη μεριά ο κύριος Τσίπρας επανέλαβε, με συγχωρείτε, αυτά τα οποία βλέπουμε καθημερινά. Ότι σοβεί μια ανθρωπιστική κρίση, ότι πράγματι η χώρα έχει τεράστιο πρόβλημα, βουλιάζει, είναι ουραγός στην Ευρώπη. Δεν σας κρύβω ότι το τελευταίο διήμερο βρέθηκα στη γειτονική Ιταλία. Η φτώχεια είναι φοβερή. Ανά 50 μέτρα βλέπεις ζητιάνο στους δρόμους, στους κεντρικούς της δρόμης. Επίσης είναι φοβερό το θέαμα στα εμπορικά καταστήματα. Όλοι μιλάνε για μια κρίση που θα έλεγα ότι είναι η δεύτερη φάση που περάσαμε εμείς γύρω στο 11 με 12. Εκεί 11 προς 12. Έτσι, αυτή τη στιγμή λοιπόν θα πρέπει να αναλογιστούμε ότι και τι έχουμε μπροστά μας. Το δίλημα Τσίπρας-Σαμαράς που οδηγεί. Εγώ χθες έβλεπα να λέει ο... Καταρχάς δεν άκουσα ούτε μια φορά να πει ο κύριος Τσίπρας τη λέξη Βερολίνο. Μου έκανε εντύπωση ρε παιδιά. Αυτό δηλαδή, αυτή η λέξη κάνει τζιζ και τα χίλια. Δεν άκουσα δηλαδή στη Βουλή να πει κάποιος τη λέξη Βερολίνο, Μπερλίν. Και φεύγουν τα δόντια. Λοιπόν, σιγά, εντάξει. Είναι σαν να έχουμε μια κυβέρνηση που πρώτα είναι γερμανόφιλη και μετά αμερικανόφιλη και μια αξιωματική αντιπολίτευση που πρώτα είναι αμερικανόφιλη και μετά γερμανόφιλη. Δηλαδή, είναι ένα πράγμα περίεργο, το οποίο ειδικά το καταγράφω με τον Καλαμαράκη κάθε πρωί στο ραδιόφωνο, είναι συγκλονιστικό. Θα μου πείτε, αυτά έχει μια κατεχόμενη περιοχή. Τι να κάνουμε. Πρέπει να σας πω ότι είχαμε και άλλη μια αυτοκτονία στο Αλιβέρι. Τα παιδιά που μπήκαν στο δωμάτιο είδαν νεκρή τη μητέρα τους, διαβάζω εδώ το Evia News. Η γυναίκα βρέθηκε με τη θηλιά στο λαιμό της, αυτοκτόνησε μέσα στο δωμάτιο εξαιτίας της οικονομικής κρίσεως. Οι αυτοκτονίες είναι πλέον χιλιάδες στην Ελλάδα. Θα πάρω όμως το πρώτο σχόλιο από τον κύριο Στρατούλη, τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, και θα τον ρωτήσω τελικά σε τι κερδίσατε χθες, αφού σας έβγαλε σέντρα ο Σαμαράς. Και σας είπε ούτε λίγο ούτε πολύ, κύριε Στρατούλη, ότι μόλις πάτε στο Τέξας, bank run, φυγή κεφαλαίων, φυγή ανθρώπων, το ευρώ θεότητα και τέτοια. Γιώργο, έχουν κάνα χρόνο που τα λένε αυτά, από τότε που πάνε αποστολές του ΣΥΡΙΖΑ στο εξωτερικό. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, κυρίως. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, κυρίως. Το ένα. Το δεύτερο είναι ότι χθες ήταν πιο ουσιαστικά τα πράγματα. Πρέπει καταρχήν να μετρήσουμε με πόσους μπήκε ο καθένας στη Βουλή και με πόσους βγήκε. Εντάξει, είπα. Χάσανε ένα βουλευτή. Όχι, να τα πούμε αλλιώς. Χάσανε ένα βουλευτή, αλλά τι κερδίσατε εσείς? Μπήκαμε με επήρε φιλή ζωής από τον Τσίπρα γλωσσόφιλο μέχρι τις ευρωεκλογές. Ναι, σιγά. Λοιπόν, άκου να δεις. Για να σε ηρεμήσω όσο αφορά αυτό. Ναι. Καταρχήν θέλω να πω κάτι για το Πασόκ. Το Πασόκ μας θυμίζει το εξής. Λέμε πάντα στις κουβέντες ότι ήταν καλός ο ποδοσφαιρικός αγώνας ο διεθνής, αλλά στο τέλος κερδίσαν οι Γερμανοί γιατί πάντα αυτοί κερδίζουν. Πάλι λέμε πάντα. Είπες τη λέξη λέμε Γερμανοί. Πάντα τη λέω και το ξέρεις. Στο ποδόσφαιρο είσαι με τους Γερμανούς τελικά. Όχι, δεν είπα είμαι με τους Γερμανούς. Πάντα κερδίζουν οι Γερμανοί. Το ξέρεις και εσύ το λες αυτό. Ότι πάντα στο ποδόσφαιρο κερδίζουν οι Γερμανοί. Αυτή είναι η παροιμία. Δεύτερο, στην Ευρωζώνη όταν κουβεντιάζουν λένε ναι, είχε ένα ψευτοενδιαφέρον η κουβέντα, αλλά στο τέλος η Μέρκελ, η Γερμανή.
ρώτησαν. Έτσι και εδώ με το Πασόκ. Λένε όλοι είχε ένα ενδιαφέρον χθες η συζήτηση, έγινε αντιπαράθεση σκληρή, πολιτική κλπ. Αλλά στο τέλος έχασε αυτός που χάνει πάντα. Έχασε το Πασόκ, λένε πάλι. Και ο Βενιζέλος. Ένα βουλευτή. Αλλά δεν τον έχασε μόνο το Πασόκ, τον έχασε η κυβερνητική πλειοψηφία. Μπήκαμε με 72 βουλευτές κάνοντας την πρόταση δυσπιστίας, την ψήφισαν 124 βουλευτές, 17 βουλευτές ψήφισαν παρόν, δεν ψήφισαν δηλαδή υπέρ της κυβέρνησης και η κυβέρνηση πήρε 153 ψήφους. Και αν πάρεις υπόψη, και αυτό θέλω να σου πω για να σε ρεμίσω. Που λες για και σε, όχι εγώ εσένα, θέλω... κυρίως καλόπιστους πολίτες. Καλόπιστους πολίτες. Να το πω, θέλω. Όσο τεξανοί είσαστε. Πρέπει να τα λέω, όχι για σένα, λέω πόσο τεξανή, ούτε για τον Τζίπρα, πόσο πολιτική από το Τέξας φέρατε πίσω. Γιατί βρήκε ευκαιρία ο άλλος, έσκυψε μπροστά με τα γυαλάκια και για ένα τέταρτο ήταν σίδερο που παίρναγε από πάνω. Δηλαδή να τα λέμε ο όλα. Ο άλλος έλεγε ότι τα... Με παίρναν τηλέφωνα. Κοιτάξτε, ναι. Όχι, αλήθεια είναι ότι σε παίρναν τηλέφωνα, δεν το αμφισβητώ, αλλά κοίταξε δεις τώρα να το λέει ο άλλος. Ο άλλος έλεγε ότι ο άλλος είναι Γερμανός, εντάξει. Αλλά σου λέει και εσύ μη μας λες. Και όταν βγήκε πρώτο κόμμα της εκλογίας, πήγε στη Μέρκελ, προσκύνησε και είπε «Δείς αναμάρτητο», επειδή είχε στηρίξει. Ναι, αλλά δηλαδή, με συγχωρείς, τώρα δηλαδή ο Τσίπρας δεν το αλλάζει καθόλου. Πάει κατευθείαν και είναι γνήσιος μνημονιακός. Λέει δηλαδή ότι δεν θέλουμε να είμαστε σε μια κατάσταση χαλαρού νομίσματος, θέλουμε το ευρώ, είναι θεότητά μας. Αν πάμε σε χαλαρό νόμισμα. Λοιπόν, όχι, θέλω να το απαντήσει αυτό. Ναι, θα σου πω. Να πω το πιο βασικό που φοράει. Ο άλλος άλλαξε. Είναι γνωστό. Τελείωσε. Γι' αυτό και πληρώνει την πολιτική φθορά. Οι πολίτες, επειδή δεν πήραν απαντήσεις χθες από τον Σαμαρά, δεν μίλησε καν για δυστυχία των πολιτών, έστω να συμπονέσει, που το έκανε άλλες φορές. Δεύτερο, δεν απάντησε σε κανένα από τα ερωτήματα τι θα κάνει με τα 3 εκατομμύρια ανασφάλιστους, με τους 1,5 εκατομμύριο ανέργους, με τους φτωχούς, με τους πληστηριασμούς των σπιτιών από 1η-1η του 2014, με τη δίμευση των περιουσιών, με το φόρο ακινήτων. Τίποτα από όλα αυτά. Δεν είναι παρηγορητική και σχολή. Όταν το... δεν είναι παρηγορητική. Η Βουλή δεν είναι παρηγορητές. Δηλαδή, τι θα κάνει. Τι δεν είπε τίποτα. Τι να πει. Είναι ανάγκη να πει αφού φέρνει νομοσχέδια ο άνθρωπος. Αυτό λέω λοιπόν. Αλλά και εσείς δεν λέτε φέρνει... τίποτα. Ναι, λέω το εξής. Ας πούμε δεν υποσχεθήκατε ότι θα γυρίσουν 2.000 άνθρωποι στην ΕΡΤ. Είχε 100... Ναι. Το έχουμε πει αυτό. Και έχουμε καταθέσει και πρόταση νόμου. Ότι όποιοι απολυθούν με διαθεσιμότητες και με καταργήσεις δημόσιων φορέων θα επανέλθουν. Έχουμε καταθέσει και πρόταση νόμου. Έχει τύχει να είμαι και από τους συντάκτες. Εγώ νομίζω ότι ο Τσίπρας έχει ξεκαθαρίσει έντοιμα ότι το μόνο που μπορεί να κάνει είναι αναδιάρθρωση του κατώτατου μισθού. Στα 6 εκατοστάρια. Έχουμε πει τι θα κάνουμε τώρα, δεν ξαναπώ το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Έχουμε πει ότι θα ακυρώσουμε τα μνημόνια, θα διαγράψουμε το μεγαλύτερο μέρος του χρέους και στη θέση τους θα φέρουμε ένα αναπτυξιακό σχέδιο που προτεραιότητα θα έχει να ανακουφιστούν τα λαϊκά εισοδήματα με πρώτο την επαναφορά του κατώτερου μισθού. Έχουμε πει ότι θα πάρουμε μέτρα για την αντιμετώπιση της ανεργίας. Θα βγούμε και από το ευρώ. Θα επαναφέρουμε. Κοιτάξτε, το ερώτημα είναι σαφές. Τις κοινωνικές, πολιτικές και τις εργασιακές. Για να κάνεις μια ρήξη πρέπει να την κάνεις χοντρά με το Βερολίνο. Λοιπόν, θα την κάνεις με αυτόν που ελέγχει απόλυτα την οικονομία σου. Για να την κάνουμε αυτή τη ρήξη πρώτα πρέπει να γκρεμίσουμε αυτή την κυβέρνηση. Και τώρα εμείς και εμείς και ο λαός με τους αγώνες του και με τη δυσαρέσκειά του έχουμε καταφέρει από 179 που στήριζαν βουλευτές αυτή την κυβέρνηση πριν 16 μήνες, τώρα να είναι 153. Και 18 ανοχή. Τον επόμενο 18 ανοχή. Του κυρίου Κουβέλη. Ο κύριος Κουβέλης έτσι τζάμι στη μέση. Ακούστε με κύριε Τράγκα, μέχρι τέλος Νοέμβρη άλλες 4 προτάσεις μομφής θα κάνουμε. Όχι με τη μορφή αυτή, γιατί δεν μπορούμε με βάση το Σύνταγμα. Με τον κύριο Τόμψεν θα συζητάω, ο κύριο Τσίπρας. Ακούστε να σας πω το πιο βασικό. Αυτό ενδιαφέρει τον κόσμο και εσάς να ακούσετε. Με τον κύριο Τόμψεν. Μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου έχουμε δυνατότητα να κάνουμε 4 προτάσεις δυσπιστίας. Πρώτο, όταν έρθει η πρόταση νόμου για το φόρο των ακινήτων, για τον νέο φόρο ακινήτων, που είναι δίμευση των σπιτιών θα και τη φορεία. Θα κάνουμε πάλι ονομαστική ψηφοφορία. Θα ζητήσουμε που είναι σαν πρόταση δυσπιστίας. Δεύτερο, όταν έρθει να αρθούν οι πληστηριασμοί και να πάρουν στον κόσμο, στο λαό, οι τράπεζες στα σπίτια. Θα κάνουμε και εκεί ονομαστική ψηφοφορία. Όταν έρθει να γίνουν μειώσεις στις συντάξεις. Θα κάνουμε και εκεί ονομαστική. Και τέταρτο, στα τέλη του Νοέμβρη, όταν έρθει ο κρατικός προϋπολογισμός που θα περιλαμβάνει τα νέα μέτρα, όχι τα οριζόντια. Γιατί ο Σαμάρας χθες δεν θα πάρω οριζόντια, θα πάρω πλάγια, θα πάρω κάθετα, θα πάρω διαγώνια κλπ. Θα ζητήσουμε και εκεί ονομαστική ψηφοφορία. Και γίνεται εκεί για τον προϋπολογισμό. Και ξέρετε κάτι, κύριε Τράγκα μου και κύριε Τράγκα μου, ότι 153 τους έμειναν. Τρεις από αυτούς δήλωσαν ότι δίνουν ψήφο ανοχής. Και ένας ασθενής. Και ένας ασθενής. Ο Σκανδαλίδης. Μην τον βγάλεις απ' έξω τον άνθρωπο. Ο Σκανδαλίδης. Ο Σκανδαλίδης, ο Κασής και ο Μωραΐτης είπαν δεν είναι ψήφος εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση. Είπαν ψήφος προσωρινής ανοχής. Στο τέλος, έτσι που πάνε, αν τους έφυγαν 25 βουλευτές μέσα σε 16 μήνες, σε ένα μήνα, και εφόσον να πάρουν τα καινούργια μέτρα, το πιο πιθανό είναι να τους φύγουν κι άλλοι και να πέσει αυτή η κυβέρνηση. Βάλτε μια τελεία, κύριε Ταμήλο.
Θέλω να μου πείτε εσείς ως βουλευτής του κυρίου Σαμαρά πώς είδατε τη θέσινη κατάσταση. Πιστεύετε δηλαδή ότι πείσατε τον κόσμο ότι... Γιατί από ό,τι άκουσα και ο Πρωθυπουργός είπε το 14 να πούμε είναι φτούξ ελευθερία δηλαδή. Εσύ το πιστεύεις κύριε Δαμήλο ότι είναι φτούξ ελευθερία. Και το 16 λέει 15 και 16 δηλαδή τρέχουν οι Έλληνες να πάρουν Κριστόφλ να τρώνε με αργυρά κουτάλια και με χρυσά κουτάλια. Η χθεσινή συζήτηση δεν αλλάζει την δύσκολη πραγματικότητα. Δεν απλώς, το πιστεύεις πολύ το Σαμαρά από την πλευρά. Απλώς ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε έναν κύκλο αποτυχημένης Οκτωβριανής επανάστασης. Οκτωβριανή στο Τέξας. Μη με τρελαίνεις. Εδώ βγήκε ο πρωθυπουργός σου και τον είπα Αμερικανό. Συγνώμη. Του βάλε και καπέλο αμερικάνικο, του έδωσε και 45 στο χέρι. Μη με τρελάνεις. Πώς είναι δυνατόν να είναι Οκτωβριανή επανάσταση ο Τσίπρας και να έρχεται μετά από τέτοια ομιλία στο Τέξας. Κύριε Τράγκα, οι επαναστάσεις γίνονται. Δεν ξέρω πώς πήγε στο Τέξας, ποιος τον κάλεσε. Εγώ ξέρω ότι ο κ. Στρατούλης το τέλος Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου, είχε εξαγγείλει πολεμικό ανακοινωθέν ότι θα βγει ο λαός στους δρόμους. Δεν βγήκε, ρε παιδί. Τα σχολεία, τα πανεπιστήμια. Μα με τον άλλον στο Τέξας θα βγει ο λαός στους δρόμους εδώ. Δεν το ήξερε. Μέσα στους πετρελαιάδες μίλαγε. Ούτε ο κ. Στρατούλης ήξερε ότι θα πάει στο Τέξας τότε. Άρα λοιπόν. Κρυφό το είχανε. Βγήκε στους δρόμους, απλά δεν τον είδατε. Και τον μαζέψατε με πολιτικές επιστρατεύσεις. Δεν ήξερε. Με απολύσεις. Η Χρυσή Αυγή με τη δολοφονία που έκανε το Φίσα. Μισό το κ. Στρατούλη, επειδή σας σεβάστηκα όσο μιλούσατε. Θέλω να πω δύο λόγια. Θέλω να πω δύο λόγια για τα συμπεράσματά μου από τη χθεσινή συζήτηση. Πρώτον, έγινε ας πούμε, ο επίλογος μιας Οκτωβριανής αποτυχημένης επαναστατικής διαδικασίας. Είχε εξαγγελθεί τον Οκτώβριο ότι θα γίνουν όλες αυτές οι κινητοποιήσεις. Δεν έγιναν, δεν απέτυχαν. Κλείσαμε λοιπόν με την πρόταση της Μομφής για την ΕΡΤ. Λοιπόν, δεν νομίζω ότι κέρδισε τίποτα ο ΣΥΡΙΖΑ, διότι 70 είχε, 70 έχει πάλι τώρα. Και αν πήρε 124. Μπορούσε κύριε Στρατούλη να έχετε και άλλους 5 ακόμα από τη Χρυσή Αυγή επιπλέον. Τώρα πες την αλήθεια, θα ψηφίσεις την φορολογία κινήτων. Αν δεν ήταν φυλακή. Όχι, όχι, στον Ταμήλο απευθύνομαι. Θα ψηφίσεις φορολογία κινήτων. Είπαμε από την αρχή ότι δεν ψηφίζουμε αυτό το σχέδιο. Έτσι, μπράβο. Μείον ένα τώρα είσαι. Κοιτάξτε, να το, Ταμήλος. Δεν ψηφίζω τη φορολογία κινήτων. Ναι, αλλά προσέξτε ότι δεν θα έρθει το ίδιο σχέδιο. Θα το αλλάξουμε το σχέδιο. Πώς θα το αλλάξει, δηλαδή. Αυτό το σχέδιο διαβούλευσης, οι 75 ναι, βουλευτές. Το και θα γίνει με. Στήσαμε στην Ελλάδα. Θα αλλάξουμε αλλιώς. Στήσαμε στον τοίχο το οικονομικό επιτελείο και το αναγκάζουμε να αλλάξει πολιτική. Το Στουρνάρα. Ναι. Αφού τον κάλυψε πλήρως χθες ο Σαμαράς. Άλλο χτες τώρα, χτες ήταν για άλλο σαν το Στουρνάρα λέει παιδί τέτοιο που να ντάει καλά με το Σόιμπλε δεν υπάρχει. Δεν είπε το Σόιμπλε, το ξέρω εγώ. Θέλω να πω το εξής ότι στη χθεσινή αντιπαράτηση βγήκε προφανώς, όπως είπατε και εσείς, κερδισμένος ο Πρωθυπουργός, διότι εκμεταλλεύτηκε και τις αδυναμίες του ΣΥΡΙΖΑ να πείσει ότι αυτό που έκανε. Μήπως του έκανε πάσα ο Τσίπρας και έβαλε τον γκολ, ας πούμε, ο Σαμαράς και όλα τα άλλα ήταν ένα θεατράκι. Αυτή τη συνωμοσία ότι δίθεν ο Τσίπρας με τον Σαμαράς συνεργάζονται και κάνουν. Όχι, ρε παιδί μου, λέω εγώ, γιατί το λέει και ο κόσμος, λέει. Δεν είδε τίποτα ουσία. Ο ένας έριχνε υπονοούμενα στον άλλον. Είδε στο διάλογο Βενιζέλου. Τι του χώνει ο Τσίπρας του Βενιζέλου, του λέει θα σε πάω στα στική, περίμενε με την ώρα σου. Ο άλλος του λέει βγει νωρίς στην πιάτσα, είσαι και νέο παιδί. Η αλήθεια είναι ότι ξέφυγε κάπως από το επίπεδο του σοβαρού πολιτικού. Γιατί είχε σοβαρό επίπεδο διάλογο στη Βουλή. Όχι. Το El Paso δηλαδή, το έχεις δει ταινία, μονομαχία του El Paso. Ωραία ταινία, ωραία ταινία. Για ένα τρίπιο δολάριο. Και αυτό το γόντι. Δεν έχει αφήσει και κανένα western που να μην τότε που ήμασταν. Δεν έχει αφήσει τίποτα από western. Τότε που ήμασταν πιτσιρικάδες μόνο καμπού και βλέπαμε. Ναι. Δεν είχαμε τίποτα άλλο. Ευχαριστημένος έμεινες δηλαδή. Κοιτάξτε. Έχω τον κύριο Κασί του Πασόκ στο τηλέφωνο. Κύριε Κασί. Κύριε Κασί, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Μαθαίνω ότι δεν διατίθεστε να υπογράψετε νομοσχέδια τα οποία θα έρθουν και θα είναι σε βάρος του ελληνικού λαού. Βλέπε φορολογία κινήτων, συντάξεις και τέτοια. Αληθεύει? Το είπα από το βήμα της Βουλής χθες αυτό. Δεν το κράτησα κρυφό. Το είπατε, δηλαδή είναι αληθές ότι εσείς έχετε προειδοποιήσει την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ ότι σε περίπτωση που έρθει φορολογικό νομοσχέδιο τώρα καινούριο για τα ακίνητα με τον ενιαίο φόρο ή έρθουν άλλα για τις συντάξεις ή πάμε πιο κάτω, δεν θα τα ψηφίσετε. Ένα-ένα με τη σειρά, ό,τι έχει να κάνει σε σχέση με τον νομοσχέδιο για το φόρο των ακινήτων, είπα ότι αυτό πρέπει να διορθωθεί. Και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να
ξανάρθει στη Βουλή έτσι όπως είδε το φως της δημοσιότητας. Ναι, αλλά... Όσον αφορά για άλλα μέτρα, νομίζω ότι αυτό εξυπακούεται ότι δεν ψηφίζεται τίποτα σε ό,τι έχει να κάνει σε σχέση με μειώσεις μισθών και συντάξεων. Και από εκεί και πέρα είναι και το θέμα των πληστηριασμών. Αν δηλαδή αρχίσουν πληστηριασμοί, ο κύριος Κάσης, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, έφυγε από την ομάδα. Έφυγε. Ο κύριος Κάσης του ΠΑΣΟΚ δεν πρόκειται να ψηφίσει τέτοια νομοσχέδια. Α, μάλιστα. Δηλαδή αν έρθουν πληστηριασμοί και μπει ένας όρος που να λέει, πέστε μου κάτι, αν μπει ένας όρος που να λέει ότι αρχίζουν οι πληστηριασμοί πρώτης κατοικίας και θα περνάνε από μια επιτροπή που θα κρίνει η επιτροπή αν αυτός μπορεί να δώσει το δάνειό του ή όχι κτλ. Εσείς θα το ψηφίσετε, είπα αυτή την αίρεση. Δεν νομίζω ότι καλύπτεται κανένας με αυτές τις προϋποθέσεις. Είπαμε ότι όχι άρση των πληστηριασμών της πρώτης κατοικίας. Εκτός περιπτώσεων που αποδεδειγμένα υπάρχουν χρήματα και δεν πληρώνουν. Αν υπάρχουν τέτοιοι, ας τους βρουν. Για δώστε μου μια πληροφορία. Συνομιλητές, ομοειδεάτες σας σε αυτή την άποψη έχετε στο ΠΑΣΟΚ? Δηλαδή υπάρχουν και άλλοι γύρω σας? Έφυγε η κυρία Τσάγκρη. Τώρα να δούμε λοιπόν, να το μελετήσουμε το θέμα. Άλλος παράλληλα με τον κύριο Κάση υπάρχει με που έχει την ίδια άποψη? Με τον κύριο Κάση, με συγχωρείτε. Να σας πω, από εκεί και πέρα νομίζω ότι υπάρχουν αντιρρήσεις. Αυτές έχουν... Υπάρχουν αντιρρήσεις στο ΠΑΣΟΚ. Υπάρχουν, έχουν διατυπωθεί και ας τις λάβουν υπόψη. Τι να σας πω, κύριε Κασί, πιστεύετε ότι είστε κυβέρνηση τετραετίας, θα μακροημερεύσετε? Δεν νομίζω ότι ισχύει κάτι τέτοιο. Άρα σε αυτό διαψεύδετε τον κύριο Σαμαρά που υποστηρίζει ότι θα κάνει εκλογές το 16, μπορεί και το 17, ανάλογα με την ΗΠΑ τη Ερμοστία, ναι. Η κυβέρνηση αυτή κινδυνεύει από οποιαδήποτε στιγμή και από ένα ατύχημα ακόμη που μπορεί να συμβεί. Από ατύχημα, λέτε να σκάσει κανένα λάστιχο καθοδόν δηλαδή. Δεν νομίζω ότι... Σας αντιλαμβάνομαι κύριε Κασί πάρα πολύ καλά. Σας αντιλαμβάνομαι κύριε Ταμίλο, όπως βλέπετε υπάρχει πιθανότητα να σκάσει στο λάστιχο, να μην φτάσουμε στο 16. Υπάρχει και έχει δίκιο ο κύριος Κασίς εδώ, υπάρχουν ψηφοφορίες μπροστά που ο κύριος Κασίς και άλλοι, ο κύριος Κασίς προειδοποιεί, αυτό δεν θα το δείτε στα διπλανά δελτία, προειδοποιεί. Ο κύριος Ταμίλος, να ρωτήσω κάτι, ναι. Ο κύριος Ταμίλος, σε ό,τι έχει να κάνει σε σχέση με το φόρο των ακινήτων, δεν ψηφίζει ούτε ο Ταμίλος. Εγώ τώρα στα παράθυρα έχω 2. 154 μείον 2, 152. Αν είναι και κανένας άλλος, πάμε στα 151. Έχω 2 ήδη στα παράθυρα, δηλαδή. Μέχρι να τελειώσει η εκπομπή, βρέσκεται ο τρίτος, σε παρακαλώ, γιατί μου φαίνεται ότι... Κύριε Τράγκα, να σας πω κάτι, ότι δεν είμαστε αριθμοί εμείς οι βουλευτές. Για ξαναπέστε το, γιατί αυτό πρέπει να τα ακούσουν κάποιοι. Επειδή η φωνή σας ακούγεται σε μένα και δεν είναι στα διπλανά δελτία, παρακαλώ πάρα πολύ. Να ακουστεί ξανά, δεν είστε... Δεν είμαστε αριθμοί. Αριθμοί, ναι. Δεν εκφράζουμε την άποψη. Δεν μπαίνουμε στα μαντρία, πες το ρε παιδί μου, να τα ακούσω κι εγώ. Που αισθανόμαστε για αυτό που πρέπει, ας πούμε. Μάλιστα. Αυτός ο νόμος είναι αντικειμενικός και δίκαιος και πρέπει να ψηφιστεί. Απλά πράγματα. Απλά εμείς θέλουμε έναν αναλογικό νόμο. Ούτε ο Ταμίλος πρόκειται να ψηφίσει, αν δεν διορθωθεί πολύ... Και αν δεν φτιαχτεί και ο θα έχει και νόμος ψηφοφορία. Και αν δεν προκύψει, θα είναι και ονομαστική ψηφοφορία. Θα σας βλέπει και η περιοχή σας. Κύριε Τράγκα, ούτως ή άλλως η ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας ξέρει πολύ καλά ότι υπάρχουν αντιρρήσεις και έχουμε καταθέσει και γραπτές προτάσεις στο διάλογο αυτόν. Είπαμε ότι πρέπει να προστατευτεί η παραγωγική διαδικασία του πρωτογενού τομέα, δηλαδή την κτηνοτροφία ή η γεωργία σε έναν βαθμό. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι το νέο σχέδιο που θα φέρει το Οικονομικό Επιτελείο πρέπει να είναι εντελώς διαφορετικό. Άμα η Τρόικα δεν κάνει, άμα στυλώσει τα ποδάρια, η Τρόικα. Η Τρόικα, οι κοκκινομούρδες, άμα στυλώσουν τα ποδάρια, τι γίνεται μετά? Η Τρόικα μετά, θέλει παιδιά. Τα 2,9 δις. Δεν νοιάζει. Πώς θα τα πάρεις? Τι είπατε κύριε Κασί? Χρειάζεται για καμιά κλωτσιά, λέω. Α. Αυτό που λέει η Τρόικα χρειάζεται για καμιά κλωτσιά. Ναι. Θέλω να πω δηλαδή ότι πλέον... δηλαδή πώς είσαστε ρε παιδιά που θέλετε να σπρώξετε λίγο την Τρόικα? Να σας πω κάτι. Γιατί μου φαίνεται σας βάζουν από μόνο πάνω του Μαξίμου ότι... να σπρώχνετε από μόνο το... Και μόνο ότι... Τη Χαλάου Τρικούπη, από πού σας βάζουν? Μόνο και μόνο ότι 75 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας αντιδράσαμε σε αυτό το προτινόμενο, ας το πούμε, σχέδιο. Ναι ρε παιδί, μα αλλά χθες ψηφίσατε κανονικά, μαντρίνα. Με χαρά μας ψηφίσαμε. Ήταν για τα νέα μέτρα χθες η πρόταση μου. Εμείς ήμασταν... Ήταν για την ΕΡΤ, ήταν για τις συνέπειες του μνημονίου και για το αν
θα πάρθουν τα νέα μέτρα. Και εμείς είχαμε πει, όποιος ψηφίζει, είπαμε να ψηφίζει τα νέα μέτρα. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που ψηφίσαμε χθες. Λοιπόν, πάω σε ένα μικρό διάλειμμα. Ευχαριστώ τον κύριο Κασί. Να είστε καλά, να είστε καλά. Πάω σε διάλειμμα και γυρίζω στην κυρία Κουντουρά, γιατί έχει ένα ενδιαφέρον τώρα τι ρόλο παίζουν οι ανεξάρτητοι Έλληνες εχθές. Τι ρόλο παίξανε. Δεν είδα πάντως πολλούς ανεξάρτητους Έλληνες στην πλατεία Συντάγματος, στα γύρω μέρη. Δεν είδα, είδα έτσι, είσαστε λίγο βιολοντσέλο. Πάμε σε διάλειμμα. Ναι. Δεν είναι κρίμα να σας τρώει τα λεφτά το ακριβό πετρέλαιο. Επιλέξτε φυσικό αέριο για 38% οικονομία στη θέρμανση. Συνδεθείτε τώρα και κερδίστε άτοκη χρηματοδότηση της εγκατάστασης θέρμανσης στην πολυκατοικία σας και δώρο τα τέλη σύνδεσης. Καλέστε σήμερα το 1133 και αρπάξτε την ευκαιρία. Φυσικό αέριο Αττικής. Δείτε το ζεστά. Σκέφτεστε την κρίση. Αλλάξτε άποψη. Τώρα στο Φάμπρικα μπορείτε να βρείτε πλακάκια από 5,70. Είδη υγιεινής. Έπιπλα κουζίνας. Ντουλάπες. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Όλα αυτά στο κέντρο της Αθήνας. Φάμπρικα. Κηφισού και Νιρβάνα στις τρεις γέφυρες. Τόσο κοντά. Το νέο παρανοίξι με τη σύνθεση διπλής δράσης είναι η σίγουρη μέθοδος για να εξαλείψετε ψήρες και κόνιδες από το κεφάλι του παιδιού σας μια για πάντα. Παρανοίξ, 100% αποτελεσματικό στην εξάλειψη ψήρων και κονίδων με μία εφαρμογή και με φυσικό τρόπο δράσης. Μαζεμένος στον Πειραιά. 60 χρόνια δίνει το σπίτι με χαλιά, μοκέτες, κουρτίνες σε κλασικά και μοντέρνα σχέδια στις καλύτερες τιμές. Μαζεμένος. Ετωλικού 77 Πειραιάς. Ιδιωτικό κτέο κόμπος Κηφισίας στο Μαρούσι. Τώρα και για μοτό στο πιο κεντρικό κτέο της Αθήνας. Και για μοτό κτέο στο κόμπο Κηφισίας. Διαλυτήριο αυτοκινήτων Γαρδέλης. Θέλετε να αποσύρετε το αυτοκίνητό σας? Αγοράζουμε την απόσυρση. Έχετε καταθέσει πινακίδες? Αγοράζουμε το αυτοκίνητό σας. Γαρδέλης. Τηλέφωνο 210-5595-200. Μεγαρίδος 154 Ασπρόπυργο. Ταλαιπωρήστε από συνάχη. Έχετε βουλωμένη μύτη και καθαρροή? Ρονάλ απελευθερώνει γρήγορα την αναπνοή με 3 ψεκασμούς 2 φορές την ημέρα. Έτσι μπορείτε να αναπνεύσετε ελεύθερα. Ρονάλ. Ξεμητήστε ελεύθερα. Mega Electrics, Mega Electrics, Mega Electrics! Η τύχη σου χαμογελά. Τώρα για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές εξοικονόμησε χρήματα και ενέργεια στα καταστήματα ηλεκτρικών συσκευών Mega Electrics. Πλυντήριο Samsung, χωρητικότητας 7 κιλών, Eco Bubble, ενεργειακής κλάσης α3+, με 1200 στροφές το λεπτό, σε σούπερ προσφορά από 379, μόνο 294 ευρώ. 175 ελληνικά καταστήματα Mega Electrics. Φρες Mega, μπες Mega και καθάρισες. Στο crash που κυκλοφορεί, αποκάλυψη. Ποιοι, πώς και για πόσο παρακολουθούσαν το τηλέφωνο του Αλέξη Τσίπρα και άλλων πολιτικών. Επίσης, το ΚΡΑΣ φέρνει στο φως ντοκουμέντα για τους χωριούς της ΕΕΠ και τους τρόπους που παρακολουθεί όποιον θέλει. Μιλάνε στον Κώστα Χαρδαβέλα οι άνθρωποι που τους πούλησαν και τους εγκατέστησαν. Ακόμη, αποκλειστική συνέντευξη της Μαρίν Λεπέν. Η πρόεδρος του Εθνικού Μετώπου μιλάει για την Ελλάδα, τη Μέρκελ, τους Γερμανούς και την Τρόικα. Στο ΚΡΑΣ που κυκλοφορεί και μια μοναδική προσφορά για την υγεία σας. Αποκτήστε την κάρτα υγείας F-Club Check-up αξίας 60 ευρώ μόνο με 30 ευρώ για ένα ολόκληρο χρόνο. Μην το χάσετε. Πόνος στους μύες και στις αρθρώσεις? Ναπροζίν Τζέλ. Τοπικό αναλγητικό αντιφλεγμονώδες. Στοχεύει στον πόνο, δρά στον πόνο. Ναπροζίν Τζέλ. Απελευθερώνει τις κινήσεις σας. Τώρα, κάθε μέρα, όλοι ξυπνάνε καλύτερα. Γιατί βρίσκουν στη Ραβένα τις πιο χαμηλές τιμές. Και τώρα, δωρεάν λεωφορείο από Αθήνα για Ραβένα. Δεν είναι κρίμα να σας τρώει τα λεφτά το ακριβό πετρέλαιο?
Επιλέξτε φυσικό αέριο για 38% οικονομία στη θέρμανση. Συνδεθείτε τώρα και κερδίστε άτοκη χρηματοδότηση της εγκατάστασης θέρμανσης στην πολυκατοικία σας και δώρο τα τέλη σύνδεσης. Καλέστε σήμερα το 1133 και αρπάξτε την ευκαιρία. Φυσικό αέριο Αττικής. Δείτε το ζεστά. Κώστας Καραμαλής, το ακούσατε κι εσείς βέβαια, 3 λεπτά μπήκε μέσα στη Βουλή, ψήφισε και έφυγε. Ούτε ήθελε καν να αναπνέει μέσα σε αυτό το περιβάλλον, όπως έδειξε. Καταλάβατε. Έφυγε ο Καραμαλής, τι να σας πω, διάφορα γινόντουσαν. Πάω στην κυρία Κουντουρά. Κυρία Κουντουρά, εγώ δεν είδα συγκέντρωση των ανεξαρτήτων Ελλήνων, διότι αν αυτό ήταν συγκέντρωση στην πλατεία Συντάγματος, τότε οι ανεξάρτητοι Έλληνες ψάχνονται μεταξύ τους. Εμείς δεν καλέσαμε καμία εκδήλωση στο Σύνταγμα. Εμείς τον αγώνα μας τον κάνουμε μέσα στη Βουλή. Μάλλον μας μπερδεύετε με άλλους και κακώς μας μπερδεύετε. Με το ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή. Κακώς μας μπερδεύετε και κακώς αυτή η επικοινωνιακή πολιτική προσπαθεί να συνδυάσει τους ανεξάρτητους Έλληνες που είμαστε απέναντι στην κυβέρνηση για την κακή οικονομική πολιτική την οποία ασκεί, με το ΣΥΡΙΖΑ που είναι αντιπολίτευση και που κάνουν και αυτοί το ίδιο με το δικό τους τρόπο. Εμείς οι ανεξάρτητοι Έλληνες, και το λέω αυτό γιατί πλέον πρέπει να σας πω ότι έχουμε καταθέσει το δικό μας κυβερνητικό πρόγραμμα. Μάλιστα. Εμείς καλούμε τον ελληνικό λαό να μην παρασύρεται από όλη αυτή την επικοινωνιακή λάσπη που λέει ότι ή αυτή η κυβέρνηση ή η αριστερή, δυστυχώς τους χαλάμε τη σούπα γιατί εμείς είμαστε ακριβώς εκεί, σε αυτό το κενό. Στο κενό της κυβέρνησης. Γιατί δεν καλείτε τον κόσμο ποτέ να διαδηλώσει? Φοβάστε ότι δεν έχετε δυνάμεις, ότι θα είστε 31 άτομα, θα είστε, ξέρω εγώ, 3 και 1, αραία, αραία. Όταν χρειάζεται, κύριε Τράγκα, το κάνουμε. Αλλά να παραμείνουμε σε αυτό που σας έλεγα. Καιρό, και για τον κόσμο, στοχοποιείται ο κόσμο, μια εκδήλωση στην Κρήτη. Μία στη Λαμία, μία στη Θεσσαλονίκη και μία στην Αθήνα, δεν την έχω ακούσει. Έχουμε κάνει συγκεντρώσεις. Ο πρόεδρός μας κάνει συνέχεια περιοδίες. Ο κόσμος μας δείχνει την αγάπη του και δεν περνάει όλο αυτό το επικοινωνιακό παιχνίδι, η λάσπη και ο πόλεμος που θέλει να δείξει. Δεν μπορεί όλα να είναι λάσπη. Αφήστε με να ολοκληρώσω. Ναι. Δεν περνάει αυτό πια το οποίο λένε ότι ή εμείς η συγκυβέρνηση, δηλαδή το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία που καλύπτουμε τις αμαρτίες μας, ναι, και υπογράψαμε και σύμφωνο γάμου, ναι, ή η αριστερά. Όχι. Υπάρχουν οι ανεξάρτητοι. Τώρα πείτε μου κάτι, Έλληνες, για εσάς είναι εγκληματική οργάνωση το ΠΑΣΟΚ? Είναι η ανεξάρτητη. Είναι εγκληματική Έλληνες, οργάνωση το ΠΑΣΟΚ? Θα σας απαντήσω αφού ολοκληρώσω. Σας θέτω θέμα το οποίο έχει θέσει ήδη ο πρόεδρος, θέμα πειθαρχίας. Το ΠΑΣΟΚ, λέει ο κύριος Καμένος, είναι εγκληματική οργάνωση. Ο κύριος Καμένος είπε ότι το ΠΑΣΟΚ είναι εγκληματική οργάνωση. Με αστερίσκο. Με αστερίσκο, εννοώντας, μισό λεπτό, εννοώντας, ναι, ότι στο ΠΑΣΟΚ έχουν γίνει πολύ μεγάλα εγκλήματα οικονομικά, έχουν καταλυστέψει το δημόσιο, υπάρχουν δικογραφίες ποινικές οι οποίες έχουν πάει στη Βουλή. Με συγχωρείτε πολύ. Εγώ έχω έναν σοβαρό συνάδελφο στο κόμμα το δικό σας, τον κύριο Κουίκ, ο οποίος διαφοροποιείται και λέει: Μα δεν διαφοροποιείται. Όχι, το ΠΑΣΟΚ δεν είναι εγκληματική οργάνωση. Δικαίωμά του να λέει ελεύθερα αυτό που θέλει. Και ρωτάω και εσάς. Δεν διαφοροποιείται. Γιατί ο κύριος Καμένος πήγε στον κύριο Χατζηνικολάου και είπε ότι το ΠΑΣΟΚ είναι εγκληματική οργάνωση. Εσείς έννοια το πιστεύετε, ναι ή όχι? Τράγκα, για να μετρήσω πόσοι το πιστεύετε και πόσοι όχι. Κύριε Τράγκα, εγώ θα σας πω ακριβώς τι πιστεύω. Το ΠΑΣΟΚ έχει κάνει απίστευτα εγκλήματα. Έτσι, έχει κατακλέψει το ελληνικό δημόσιο. Υπάρχουν πολλοί που είναι κατηγορούμενοι και πολλοί που θα μπορούσαν να είναι και υπάρχουν δυστυχώς. Υπάρχει μάλλον η συγκάλυψη Νέα Δημοκρατία ΠΑΣΟΚ. Που τι κάνει αυτή τη στιγμή στη Βουλή, όπως εχθές κατήγγειλε ο πρόεδρός μας, υπάρχουν δικογραφίες που έχουν έρθει και μένουν στο σιρτάρι. Εχθές ο πρόεδρός μας στην ομιλία του, και καλά θα κάνουν οι τηλεθεατές να μπουν μέσα στο site στους ανεξάρτητους Έλληνες να δουν ότι κάναμε τις διαπιστώσεις,
όλα αυτά τα οποία άσχημα συμβαίνουν δυστυχώς, που σήμερα υπάρχει φτωχοποίηση και τεράστια καταστροφή και μεγάλη ανθρωπιστική κρίση. Τελικά ποιος κέρδισε, ο Τσίπρας, μας, ο Τσίπρας ή ο Σαμάρας? Δεν είναι ένα παιχνίδι, κύριε Τράγκα, μεταξύ Τσίπρα και Σαμάρα. Σας άρεσε η ομιλία αυτό του Τσίπρα στο Τέξας? Αυτό το παιχνίδι εμείς για μισό λεπτό να ρωτήσω τον κύριο Κουίκ. Δώσε μου τον συνάδελφό μου. Δώσε μου τον. Κύριε Κουίκ, καλησπέρα. Εδώ υποφέρει ο ελληνικός λαός. Δεν είναι στη γραμμή. Πείτε μου, σας άρεσε η ομιλία του κύριου Τσίπρα στο Τέξας? Δεν με ενδιαφέρει ο κύριος Τσίπρας. Μιλάει για ευρωζώνη, μιλάει για μη χαλαρό νόμισμα, για bank run, για φυγή κεφαλαίων. Δεν ασχολούμαι με το τι κάνει η αντιπολίτευση. Εγώ ασχολούμαι με το να κατακρίνω, το θέμα... να κάνω διαπιστώσεις για το άρα τι κάνει. Έσπασε το αντιμνημονιακό τόξο. Από ό,τι βλέπω, η ανεξάρτητης είναι πολύ κόντρα στο ΣΥΡΙΖΑ. Πάρα πολύ κόντρα. Δεν μου λέτε μαζί. Οι Έλληνες, ψηφίσατε μαζί, αλλά και μαζί και χώρια. Κύριε Τράγκα, ναι, παρακαλώ. Έχουμε δικό μας κυβερνητικό πρόγραμμα. Όσοι θέλουν να είναι κοντά στις θέσεις μας και στα πιστεύω μας και στον αγώνα που κάνουμε, ναι, είναι... πώς το λένε, ευπρόσδεκτοι. Εμείς εσείς είστε έξυπνοι, κυρία Βουλευτίνα. Μπορείτε να μου πείτε ποιος κέρδισε χθες, ο Σαμαράς ή ο Τσίπρας? Σας εξήγησα, δεν είναι ένα παιχνίδι. Εδώ τι χάνει είναι ο ελληνικός λαός. Δεν με ενδιαφέρει ποιος κερδίζει. Ναι. Χάνει ο ελληνικός σας άρεσαν λαός οι δηλώσεις Τσίπρα στο Τέξας? Δεν μου άρεσε δεν καμία δήλωση. Όχι, δεν υπευκέρδω. Σας δεν άρεσαν? Μου άρεσε καμία δήλωση από κανέναν αρχηγό, ούτε της αξιωματικής αντιπολίτευσης, αλλά ούτε και τον κυρίου Πρωθυπουργού. Ωραία. Ο κύριος Πρωθυπουργός κατάφερε χθες σε μία ομιλία μίας ώρας να μην αναφέρει ούτε μία φορά τη λέξη ανεργία, σαν να μην υπάρχει. Δεν μας είπε... Γιατί το Βερολίνο ακούστηκε από κανέναν. Δεν μας είπε... Η Γερμανία ακούστηκε. Την αποτίμηση του κυβερνητικού έργου. Και παρεξηγήθηκε κιόλα. Είπε με λέγατε μερκελιστή. Δεν είπε, δεν είναι ότι είναι επιθυμεί υπάλληλοι ο Σαμαράς της Τρόικας. Λοιπόν, για πείτε μου. Και για να ολοκληρώσω αυτό που με ενδιαφέρει εμένα, να ξέρει ο ελληνικός λαός. Δεν ακούω επιθέσεις των αναξαρτήτων Ελλήνων εναντίον Βερολίνου και τα λοιπά. Εμένα αυτό που με ενδιαφέρει να ακούσει ο ελληνικός λαός σήμερα είναι ότι δεν μπορούμε πια να ζούμε κάτω από αυτές τις συνθήκες. Δεν υπάρχει κανένα σχέδιο για ανάπτυξη, δεν έχει κανένα σχέδιο αυτή. Ποιο σχέδιο ανάπτυξη, αφού το έχουν οι Γερμανοί, στα κυρία Τσοσαμαρά, έχει το σχέδιο ανάπτυξη. Δυστυχώ δεν μην τρελαθούμε κιόλα. Δηλαδή, αν θέλουν οι Γερμανοί, θα υπάρχει ανάπτυξη. Αλλά οι Γερμανοί λοιπόν θέλουν να είναι νομό τη Γερμανία η Ελλάδα. Και σε αυτό το σχέδιο εξόντωση εμεί ψηφίσαμε όχι. Είπαμε να πέσει η κυβέρνηση, δεν τη δίνουμε ψήφο εμπιστοσύνη. 60-26,8. Τι νούμερο έχει, το βλέπουν οι Γερμανοί. Έχει και ένα 12,3 το οποίο λέει. Μάλιστα. Βλέπετε ότι είχα μόνο σχόλια. Συνεχή. Δεν ξέρω, δεν απαντώ. Κύριε, ευχαριστώ πολύ. Από ό,τι καταλαβαίνετε, φίλες και φίλοι, αν κρατούσαμε 10 λεπτά ακόμη την εκπομπή και βγαίναν άλλοι 2-3 να διαφοροποιηθούν, θα είχαμε 149 πια στην κομματική κυβέρνηση. Κύριε Τράγκα, μια παρατήρηση πριν. Δεν έχετε παραπάνω από 10 δευτερόλεπτα. 10 δευτερόλεπτα. Δεν θέλω οι βουλευτές της συμπολίτευσης να υποκρίνονται. Να λένε βγάλτε τα κοτέτσια και τις στάνες, έτσι ώστε να πάνε είμαστε, να ψηφίσουν τελικά είμαστε, για τα αγροτεμάχια. Να φανούν την ώρα της ονομαστικής και να πούνε ένα μεγάλο όχι. Ναι. Γιατί αυτό το όχι γιατί είναι προς όφελος του ελληνικού λαού. Κατάλαβα. Έχετε καταλάβει τι συμβαίνει και με τη Βουλή και με το μνημονιακό και αντιμνημονιακό τόξο. Έχουμε σχηματικούς. Να μην υπάρχει υποκρισία, κύριε Τράγκα. Σχήματα. Πάρτε το χαμπάρι. Να αναλάβουμε. Πάρτε το όλοι χαμπάρι. Σας ευχαριστώ τους πολύ. Καλό βράδυ να έχετε όλοι σας. Ευχαριστώ πολύ.